Μετά είναι ο κύριος Δανίλ. Καλησπέρα. Παρακαλώ, θεωρήστε την εισήγηση που θα παρουσιάσω και την επόμενη ως μια ενότητα. Πρόκειται για τους ποιητές της υπηρετικής εντοπιότητας που συνδέονται με τη μνήμη και το βίωμα στη γραφή τους. Θεωρούμε ότι ένα διακριτό, αλλά χαρτογράφητο ακόμη στην ελληνική φιλολογία τμήμα της σύγχρονης νεοελληνικής ποιήσης, είναι αυτό που συνοπτικά θα ονομάζαμε ποιητές της ενδοχώρας, ποιητές της υπηρετικής εντοπιότητας. Πρόκειται για ποιητές, τα ποίηματα των οποίων εντάσσονται στο κυρίω σώμα της σύγχρονης νεοελληνικής ποιήσης, διατηρούν όμως σαφή, προσδιορίσιμα, αναγνωρίσιμα και σε έναν βαθμό κοινά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ποιητές νεότερους... Ακούγεται. Όχι, δεν ακούγεται. Πρόκειται για νεότερους, για σύγχρονους ποιητές, που καταγόμενοι κυρίως από περιοχές ελληνικής ενδοχώρας, διατηρούν στα ποίηματά τους έντονο το στοιχείο της μνήμης και της ιστορίας, το στοιχείο του βιώματος μέσα στο ρου της ιστορίας. Αν και οι ίδιοι διαθέτουν επαρκή παιδεία και γνώση των σύγχρονων εξελίξεων της ποίησης, πολλές φορές η ποίησή τους είναι βιωματική. Συνομιλεί με το δημοτικό τραγούδι, αξιοποιεί τις τεχνικές του δημοτικού τραγουδιού. Πρόκειται για μια ποίηση που συνερεί τη μοντέρνα γραφή με τα στοιχεία της παράδοσης του τόπου τους. Οι ποιητές αυτής της κατηγορίας, στους ποιητές αυτής της κατηγορίας, κυρίαρχη είναι η παρουσία του στοιχείου του τόπου στο έργο τους. Ο τόπος, όχι μόνο στο τοπιογραφία, ως κοινικό δράσης του ποίηματος, αλλά με ενεργό ρόλο, με συμμετοχή μέσα σε αυτό. Ο τόπος, συχνά ο τόπος καταγωγής τους, κουβαλά μνήμες και βιώματα. Είναι φορέας της ιστορίας, καθορίζει στάσεις και τρόπους ζωής, επικαθορίζει τον ίδιο τους το λόγο. Ο πόλεμος, ο εμφύλιος και οι διώξεις που ακολούθησαν, οι μνήμες των παραπάνω, η μετανάστευση και η ερήμωση, η ουτοπία της επιστροφής, η αναζήτηση της αγάπης και της ζεστασιάς από μια σύντροφο, αλλά και από την πατρίδα, η αποξένωση και η απομόνωση, η φύση με τη χλωρίδα και την πανίδα της, είναι μερικά από τα θέματα, από τα θεματικά μοτίβα της ποιητικής αυτών των ποιητών. Οι περισσότεροι από τους ποιητές αυτής της κατηγορίας έχουν επίγνωση της ιδιαιτερότητας της γραφής τους, της κοινής τους ποιητικής προσπάθειας. Συνάπτουν σχέσεις μεταξύ τους, σχέσεις δημιουργικές, διακειμενικές, σχέσεις αφιερωματικές, αφιερώνει ποίημα το ένα στον άλλον. Συγκροτούν έμεσα μια ομάδα. Φανερώνουν μέσα από τα ποίηματά τους, την ποιητική τους και την πορεία της συγκρότησής τους. Αν και στους ποιητές αυτής της κατηγορίας θα βρούμε ποιητές προερχόμενους από διάφορα μέρη της Ελλάδος, για παράδειγμα τον Μάργο τον Μέσκο από την Έδεσα, τον Γιώργη τον Παυλόπουλο από τον Πύργο της Ηλίας, τον Χρήστο τον Μπράβο από τα Γρεβενά, τον Θανάση Μαρκόπουλο από την Κοζάνη, κεντρική είναι η θέση των υπηρετών ποιητών σε αυτή την ομάδα. Των ποιητών που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έχουν συνδεθεί με την Ήπειρο και την πρωτεύουσα της Ηπείρου, τα Γιάννενα. Θα παρακολουθήσουμε ποίηματα των Γιάννη Δάλα, Απόστολου Ζώτου, Μιχάλη Γκανά, Γιάννη Ζαρκάδη, Νίκου Χουλιαρά, Βασίλη Νητσιάκου. Στη συνέχεια, από τον συνάδελφο Θανάση Κούγκουλο, θα παρουσιαστούν ποίηματα του Θανάση Τζούλη, του Τάσου Πορφύρη, του Πάνου Κυπαρίση, του Βασίλη Κουρογιάννη, του Τάσου Κανάτσι, της Αναζερέκα. Πρόκειται λοιπόν με αυτά τα ονόματα που σας είπα για τους ποιητές που θεωρώ ότι ανήκουν σε αυτήν την ομάδα, σε αυτήν την κατηγορία που έχουν μια κοινή ποιητική που συνομιλεί η σύγχρονη ποιητική τους φωνή, τα σύγχρονα ποιητικά ρεύματα με την ποιητική του δημοτικού τραγουδιού με έντονο το στοιχείο του τόπου μέσα. Ξεκινώντας με τον Γιάννη Δάλα. Ο ποιητής Γιάννης Δάλας, από τη Φιλιππιάδα καταγόμενος, στη συλλογή Το Τίμημα το 1981, με ποίηματα γραμμένα από το 1972 στο 1975, εμφανίζει ίσως για πρώτη φορά με τόσο οργανωμένο και συστηματικό τρόπο σε ποιητική συλλογή τη βαρύνουσα σημασία της πόλης και της ιστορίας της στον ίδιο και στους κατοίκους της. Μετουσιώνει την ιστορία, τη μνήμη και το βίωμα σε μια πρωτότυπη, οραματική, ποιητική ύλη που άδειξε και άνοιξε δρόμους προς τους νεότερους ποιητές. Το εναρκτήριο ποίημα της συλλογής επιγράφεται σκηνή και πρόσωπα. Παρουσιάζει λοιπόν τη σκηνή και τα πρόσωπα αυτής της πόλης. Ενώ στη συνέχεια το δεύτερο ποίημα που έχω επιλέξει να παρουσιαστεί σήμερα είναι τα καθημερινά δρομολόγια. Τα καθημερινά δρομολόγια του ποιητή στην πόλη των Ιωαννίνων εκείνα τα χρόνια.
η σκηνή και τα πρόσωπα. Κανείς υπερσιβερικός δεν με έφερε σε σένα. Τα μολυβένια σου βουνά, παραπετάσματα, τάσκησα κι είδα τη Ρομφαία. Είδα τα αδέρφια μου τα αμίλητα στην αγορά, διασταυρούμενα πειρά τα μάτια τους. Από την κόψη των ματιών σε γνώρισα και από το αίμα των τετιμημένων πατρίδα αγέροχη, με σε γκρεμούς και σε συναλλαγές σακατεμένη, με τα αρχαγγελικά φτερά πεσμένα. Σ' όλους τους δρόμους των ματιών παραπετάσματα, σηκώστε τα βουνά για να φανεί το αίμα και ο εκτιμητής του αίματος, ο τελευταίος στρατοδίκης που έφυγε προς νότον συνταξιούχος σε ιαματικά λουτρά, μετά από τόσες καταδίκες, τόσα σκοπευτήρια, ο παραλυτικός πώς να ιαθεί με μια συμβία δέσποινα των κοασμών. Βούλιαξε μαλακά στο τέλμα της και έγινε φρύνος. Σηκώστε να φανεί μια τελευταία πλάτη κι ύστερα η στροφή στη συγκοπή του χρόνου, η πέτρα της υπομονής και μια ερημιά που και το μάτι του Θεού αληθόρισε στα γκαλτερίμι κάθε νύχτα ντέφι φεγγαριού και από τα πορτοπαράθυρα που τρίζουν τα όνειρα χορός στην κόψη των γκρεμών να γίνει πάλι εδώ απογραφή λαών η πανσπερμία. Θύτες και θύματα που δεν αναγνωρίζονται και να ακουστεί από μηχανής ο ονειρεμένος ήρωας. Άμα άρατε πύλας. Φάνηκε εκείνος με χαρόνια κλίμακα ρώτησε και ρωτήθηκε πού βγάζει ο δρόμος. Τα δυο κορμιά μας σταυρωτά δρόμοι και αντίδρομοι κάπου 100 χιλιόμετρα για τον Αχέροντα ή προς Βρυνδίσιον, χαμένη, πορτολάνη. Μα εγώ τραβώ για τα αρχαγγελικά βουνά, μια δρασκελιά για το κυνήγι του αγριογούρνου και τις διπλοσκοπιές του προγραμμένου. Πώς πιάνει ονειρικούς σταθμούς η άγωνη γραμμή, ο αγέρας πώς μελαγχολεί στα σπίτια των Εβραίων. Εκεί πήραμε την κακή στροφή και γονατίσαμε σταλόνι. Πέρα καπούλια των βουνών ακόμα τρέχοντας κι ύστερα γέρνοντας από ψηλά στη λίμνη με τα ρωθούνια σαν σε μαρμαρόγορνα στραματημένος σταλαγμός ο χρόνος και ο δρόμος έβγαζε, ξανάβγαζε σταλόνι. Πληρώσαμε παλαιστικά, πιάσαμε θέση κι είδαμε τον αλωνιστή να χειρομάχεται και ξάφνου στις οπλές ανάμεσα δάσος χεριών, δρεπάνισμα ποδιών, μια μάνα διχασμένη και παρακάτω στις μηλόπετρες τους ζωντανούς να λέθονται σιτάρι. Στη γειτονιά μου και στη γειτονιά σας ξέχυλα μαρτυρολόγια της μονής του Ντύλιου. Καθημερινά δρομολόγια. Απ' τη σπηλιά Σκυλοσόφου ως το τέρμα Δοδόνης οι δρόμοι πτυσσόμενοι. Προς την υφή του νευρικού συστήματος πάντα έρχεται ο άγνωστος και χτυπά με βελόνι και θιάφι καινούργια τατουάζ στο στήθος της πολιτείας. Πού να ακουστεί χτυποκάρδι με τόση αφέμαξη, κλεισμένος στα τείχη σου εκεί που ο Ματέο Λεβί έζησε αρχαίες ημέρες κρίστελα και χαλιά χίλια τόπια και ύστερα τάσσερε στο γρανάζι του το βαγόνι της κατοχής. Τόσες κατοχές και η απελευθέρωση ανάρπαστη παντού και πάντα σε αυτά τα δωμάτια. Εδώ πολιτοφυλακή, εκεί τα στρατοδίκια και ο φλεβίτης του χρόνου στους τείχους και εσύ, τελευταίος κληρονόμος των εποχών, στάθηκες με το περιψυχής του Πλάτωνος από φυλακής πρωίας στα βλέμματα των παιδιών, ανάμεσα σε αυτά και τα τείχη σου με ένα άλοθη ελευθερίας, κοιτάζοντας προς τη λίμνη ένα κοπάδι αγριόπαπιες. Απειρόβλητος τάχα και στο τέρμα Δοδόνης βλέπεις το σπίτι σου να φουντάρει, τους δικούς σου στα καταστρώματα και εσύ δίχως έρμα φερόμενος επί των υδάτων. Σε αυτή τη λιμνούπολη κυνηγός και θύραμα εσύ, ενώ ο φιλόσοφος
χιλιάδες χρόνια βαλσαμωμένος, βγαίνει από τα κάτεργα της ψυχής του και σημαδεύει φανταστικά πτηνά σε υπερουράνια λιβάδια για την κλωτσιά που του δωκε ο τύρανος, ανεξίκακος ο Εργένης. Αυτά ήταν τα δύο ποιήματα. Περιμένεις, θα σου δώσω. Ο επόμενος ποιητής είναι ο Νίκος ο Χουλιαράς. Ο Νίκος ο Χουλιαράς ουσιαστικά τραγουδεί τη μικροϊστορία, όχι την ιστορία, τη μικροϊστορία του τόπου του σε κάποια από τα ποιήματα που έχει παρουσιάσει. Εστιάζει στο ασήμαντο, στο καθημερινό και στο οικείο. Ψηφίδα-ψηφίδα ανασυνθέτει το τοπίο του χρόνου και της πόλης του, το τοπίο των ανθρώπων που το απαρτίζουν. Ψηφίδα-ψηφίδα ανασυνθέτει ουσιαστικά το μέγα ρου της ιστορίας. Έξω από την πόρτα μου γλιστράει η ιστορία μόλα της τα συμπράγκαλα. Παλιό ξημέρωμα στην πόλη μου τη μυθική και τα σκυλιά λιμένα να με συντρέχουν πάλι. Ξυπνώντας προς τα πίσω. Στον ύπνο μου χιονίζει πάλι. Απ' τις υπόγειες αρτηρίες με τα πρόβατα ακούγονται τραγούδια ομαδικά. Τα ακούω και ξυπνώ. Ξυπνώ μέσα στον ύπνο μου κακόκεφος σε χρόνο παρελθόντα. Και ο Δημητράκης Μαντζαρόπουλος σε ιερή αποστολή. Μόνο που ο Χρήστος δεν φρόντισε αυτά να είναι κάπως, γιατί εγώ δεν έχω πρόβλημα με τα μάτια μου, αλλά είχε πρόβλημα με τη φωτοτυπία. Πολύ πιο μόνος από όσο θα έπρεπε και δραστικά πιο πάνω και από την επιθυμία του ακόμη, να είναι έτσι ο Δημητράκης Μαντζαρόπουλος, με το κορμί προβιά ριγμένη πρόχειρα πάνω σε μια ψυχή που τουρτουρίζει από σκοτάδι σε ιερή αποστολή ευρισκόμενος, έξω από το καφενείο τα δυο ναυτάκια, πίνει καφέ πικρό ξανά, σφυρίζοντας τα κατακάθια. Μεσάνυχτα στο Διεθνές. Τον ξαναφέρνει πάλι πίσω τον πατέρα μου ο Δημητράκης Μαντζαρόπουλος. Σκλιάμ, σκλιούμ, τιμή και δόξα και μεσάνυχτα στο Διεθνές. Τιμή και δόξα και τραυλίζοντας, τον ανεβάζει εκ νέου στο ύψος του τον Ευάγγελο Χουλιαρά. Στο ύψος του Ινοπνεύματος τον ανεβάζει, που του είχε κάψει πια τα σωτικά και άφησα αδιανό τον γκρίζο του παλτό να σεργιανάει μονάχο του 40 τόσα χρόνια στον αέρα. Συνεχίζουμε στους ποιητές. Παρουσιάζουμε ο Κονιτσιώτης ποιητής Απόστολος Ζώτος, πηγαίος υπεραλιστής, συνδέει στην ποιησή του το παράλογο, το άλογο στοιχείο του υπεραλισμού, με την ποιητική του δημοτικού τραγουδιού. Μια ποιητική πρόταση, δοκιμασμένη με επιτυχία από τους πρώτους μεταπολεμικούς υπεραλιστές. Το Μίλτο τον Σαχτούρη, τον Έκτορα τον Κακναβάτο, τον Γιώργο τον Λύκο, τον Άνω τον Βαλαωρίτη. Μια πρόταση που στο Ζώτο θα βρει μια νέα, γόνιμη έκφραση. Η μνήμη της ιστορίας και η λύθη της ιστορίας, τα ακούσματα του τόπου του και η παράδοσή του, το βίωμα και η φύση κυριαρχούν στην ποιησή του. Η πόλη του, η Κόνιτσα, ο ΑΟΣ και ολόκληρη η πυρωτική ενδοχώρα εμφανίζονται ως δεσπόζοντα στοιχεία στην ποιησή του. Το ίδιο και τα Γιάννενα. Παρόντος του ποιητή, νομίζω ότι είναι καλό να ακούσουμε τον ίδιο να διαβάζει τα ποίηματα που έχουμε επιλέξει. Μέρες του 1963 μετά Χριστόν. Μνήμη Παναγιώτη Κονδύλη. Τις περίεργες μέρες του 1963, ενώ εν Αθήνες εμένε το διακόπος ανένδοτος αναμαλιάρης άνεμος και ο Ανδρέας Εμπειρίκος
συνέθετε την οχτώ ήχο οκτάνα του στην τύμφη και τον κλέφτη, αλλά και εις τον γράμμον εισέτη, σε ευωδιασμένα βάραθρα και βουερές χαράδρες, φάλαγγα αστραφτερών στρατιωτών, κατανυκτικοί ναρκοσυλλέκτες, μάζευαν με κόπο και περίσκεψη πολύ τα εμφύλια από μινάρια, νάρκες, χειροβοβίδες και σωρό τις κουριασμένες σφαίρες. Κι εγώ παιδί με τα χιλιάδες καναρίνια στο στόμα, κοίταζα με αγαλίαση τις ουρανομίκες πυγολαμπίδες των εκοφαντικών εκρήξεων. Τρόμαζα μόνον και αγριευόμουν τα ξασπρισμένα στην ξύλινη σκάφη από ρόμπολο, φρεσκοπλημένα αντάρτικα χορταριασμένα κόκαλα, καθώς γυναίκες της Πίνδου με ξέπλεκα μαλλιά που μύριζαν δενδρολίβανο και μέντα, μα ανασηκωμένα μανίκια των μαύρων σαν του λαγού το αίμα φορεμάτων τους, τακτοποιούσαν με περισσή προσοχή τα οστά σε ουράνια κημητήρια. Αυτές οι τόσο λίγο εκτιμηθήσες εικόνες επιστρέφουν τις νύχτες και αγιάζουν τη μνήμη μας όταν οι νεκρές σκιές των αγαπημένων φίλων γυρνούν διψασμένες στις δροσερές βιβλιοθήκες, καπνίζοντας με πάθος παράφορο την κίτρινη σκόνη του χρόνου. Ένα ποίημά μου που περιλαμβάνεται σε ένα υπερεαλιστικό αφήγημα που έχει τον τίτλο «Το λίπος του λύκου». Από τον καιρό του Οσμάν Τάκα του Ρέμπελου, μέθησου της Νοχέλιας, όλοι οι ταυλαδόροι του Γιαλικαφενέ, τσίπουρο χορτάτι και άνθρακες, βροχή συμμαρμένοι, μιλάνε βλάχικα, μετράν τα φλουριά της οδούν εξαρτησίας με ομίχλη και σπασμένα φτερά, σάβανα εβραϊκά, σημά στη λίμνη που άκρους τη λέμβων την πράσινη ανθίζοντας επιφάνεια του νερού, δε φταίγεται πια πνιγμένες και ζάχαρη. Ωραία ελληνής πόλης ενός μεταφυσικού πεπρωμένου. Κάστρα, πρόσφυγες, παράγγες, βούρλα για τους ταμπάκους, καλογραίες μητερές καλαμιές για τους φλόγιους, δηλητήρια για τους φτωχούς και για τους χριστιανούς, μπαμπάκια και ψυχοσάββατα, ενίοτε οι στιχούς ανίσοδων του κάστρου ξύλινα δόκανα μελαγχολίας. Μα απόψε, στο Μητσικέλι, Βέγας άστραψε πολιούχος. Όλη τη νύχτα ασήμι ισχυρίζεται στην κορυφή της λίμνης. Περασμένα μεσάνυχτα, ο Ιωσέφ Ελιγιά και η ευτυχία Πρίντζου, απόκρυπνες ονειρεύονται αισθήσεις, σελίδες άβατες, κάποια σάρι της μοίρας. Ένας μαθητευόμενος καστρινός εραστής, με λυρικό παλτό, μελαγχολία καλλίγραμμη, χαλκεύει βροχή, σαν μουσική χρυσοχώων ανάκουστη. Ολοφυρόμενος ακολουθεί το φερετρό του, που ξύλο ευωδιάζει με τάξη και κατηφέδες. Τα ζυγωματικά της κάποτε ίσως μαρτυρήσουν εναντίον του. Από τη μονή του Ραχάν, μαυροντημένος με αγίασμα, εκβάλλει νεομάρτυρας ο Γιώργιος, μια νοδή σκούζει του κάλβου, για την νοσταλγία της ομορφιάς, και ευλαβέστατα κοιμίζει τον άγγελο και αποσύρεται. Οι πέστροφες σε αυτό το μαγεριό έχουν έντονη γεύση όχεντρας. Ο θεσπρωτός μάγειρας είναι μακριά από τον χέροντά του. Βρίσκει έναν Διόνυσο μέσα σε κάθε ποτήρι μπρούσκο και πίνει το ροζακί του αμπελιού του όπως πίνουν οι ποιητές το θάνατο. Πότε ήταν που κίδεψαν με τις εξαίσθητες φιλαρμονικές της 8ης μεραρχίας ευγενικά τη Φροσύνη. Με έναν δίσκο φρέζες οι τρελοί πάνε κατευθείαν στο θάνατο. Κάριες κλέβουν το μαύρο της λύπης τους. Στην Εδώ Αβέροφ, Ντέφι και Κλαρίνο στάζουν αίμα. Πολύ μου αρέσει αυτή η μουσική των ασημουργών. Ο θάνατος ακουμπάει το ποδήλατό του στην ακακία, με τις ξεκολλημένες όλες του παίζει σαξόφωνο, ολοφυρώμενος στο ρυθμό. Το μάθατε τι έγινε στα Γιάννενα στη λίμνη?
παράδοξα δώρα. Βαδίζουσα εύγλωτα σε βαθιά νερά της ασφάλτου, κάρβουνο τεινάζοντας των μαλλιών της, βελούδινο πέπλο του στήθους, ελευσίνια νέα 18 χρονό, νηπενθές ρόδο απογεύματος, μου ενεχείρισε απόψε αλόφρον σε μυστικό δωμάτιο με κασέλες και κρίνα, παράδοξα ακριβά δώρα. Λύκηθο αναπέστον, μπερέτα που αλαφροίσκιο τους τρίγησε ποιητές, κόκκινο μαντίλι από την σαρμανίτσα του νεκρού, σιρήνα αλβανικού περιπολικού που ξεβράζει μπεράτη, δρεπάνι ανήξερο, εγκομιαστικό ή εμβοδήμητρας, χέρσο θάνατο από τις τελετές του Άδη. Και καθώς το μαβί του ορίζοντος μιλούσε για λιμενεργάτες, παλιοσίδερα ίσως τα αραγόνια των αυπηγείων, θυμωμένοι πανσέλινο ευκαλύπτους, και λαμπρός ετελείωνε η επίσκεψη υπό τον λίχνο ονείρων, με όρκους, χαρά υπολανθάνουσα, ύψωσε συγκινημένη εξαίσια αντίδωρα, γεσεμή ψυκαμίνου, θαλάσσια σκουριά θορυκτού, που εξέτησε των ιανικών της ποινής σε γέροντα ωκεανό του Λοτριαμών, ενεάσιμος ακούγεσαι δόχμιος. Μυρίζεις Περσεφόνες μου ψιθύρισε, αγκάθι, σε ξερωτιές βίκου, εμφύλια πυρίτιδα, οδές κήπων. Τα χέρια σου, με δεινότητα λευκή, παγίδεψαν κοτσίφια, ρατομηχανές χάιδεψαν και βελόνια, φορέματα, επιστολές άπειρες, ακαταπαύκτος χρώματα ερημίας, αγριολούλουθα δρακόλυμνης, σελίδες, κάτασπρους λαιμούς γυναικών, οπτασίες του μέλλοντος, νεράιδες, κρόσια τροφενιάς, σχεδόν άθικτη κνήμη ακροτηριασμένου αγάλματος. Έτσι λοιπόν, απόγονος πληβίων, μην φοβάσαι τον θάνατο, την ιδεώδη απορία του βίου μας, αλλά συνεχώς κόμιζε ελληνικά ποίηματα, σοφία της λύθης, ιτημένα λουλούδια από γεματινού φωτός, ενίγματα λέξεων, και λιδόρισε εξακολουθητικά τους ατάλλαντους θεατές της ζωής. Περνώντας σε μια επόμενη γενιά ποιητών, θα συναντήσουμε τον Μιχάλη Γκανά. Το θρύλο της πόλης των Ιωαννίνων επικαιροποιεί και ενισχύει με τη συλλογή του Γιάννηνα Γιάννηνα το 1989 ο ποιητής Μιχάλης Γκανάς. Ο Γκανάς από το Τζιαμαντά της Ασπρωτίας παρουσιάζει το σύγχρονο πανελλαδικό αναγνωστικό κοινό μια πόλη όπου μύθος και ιστορία επιβιώνουν, όπου μύθος και ιστορία έχουν λειτουργική θέση. Ο ποιητής όμως στρέφει το βλέμμα του από το απρόσωπο και το καθολικό της ιστορίας στο ανθρώπινο και στο καθημερινό της μικροϊστορίας. Σε όλη του σχεδόν την ποιητική παραγωγή, συνομιλεί και απευθύνεται στον τόπο του. Απευθύνεται στην πατρίδα του. Γιώργο Νάκο, σε παρακαλώ. Χάραζε ο τόπος με βουνά πολλά κι ανέτειλε τα ζωντανά του. Καλούς ανθρώπους και κακούς, νυφίτσες, αλεπούδες, μια λίμνη ως κόρινο φθαλμού και κάστρα πατημένα. Θα'ναι τα Γιάννενα ψιθύρισα, στο χιόνι και στον άγριον καιρό γυάλινα και μαλαματένια. Κι όσο πήγαινε η μέρα, σαν το βαπόρι σε καλά νερά, είδα και μιναρέδες κι άκουσα τα μπακύρια να βελάζουν. Το Χρήστο, μπράβο. Μια τέτοια νύχτα πριν από χρόνια, κάποιος περπάτησε μόνος, δεν ξέρω πόσα λασπουμένα χιλιόμετρα. Νύχτα και συννεφιά, χωρίς άστρα, ξημερώματα μπήκε στα Γιάννενα. Στο πρώτο χάνι έφαγε και κοιμήθηκε 3 μερόνυχτα. Ξύπνησε από το χιόνι που έπεφτε μαλακά, στάθηκε στο παράθυρο και άκουγε τα κλαρίνα. Πότε θαμπά και πότε δίπλα του, όπως τα έφερνε ο άνεμος.
και άκουσε μετά τη φωνή πεντακάθαρη από κάπου κοντά, σαν αλήχτημα, και σαν να τον έσφαζε, και σαν να την έσφαζαν τη γυναίκα, κι ούτε καυγάς, ούτε τίποτα άλλο. Χιόνιζε όλη νύχτα στα Γιάννενα. Ξημερώματα πλήρωσε τι χρωστούσε και γύρισε στο χωριό του. Στα 50 του θα ήτανε με γκρίζα μαλλιά και 3 θυγατέρες ανήπαντρες, χείρος 4 χρόνια, με τη μαύρη κάπα στις πλάτες, και τι χιόνι σήκωσαν τούτες οι πλάτες, κανείς δεν το μάθει. Χλωρίδα μου, πατρίδα μου, γέννημα θρέμα σου βορρά των ψυχανθών, βασιλικός πλατήφιλης αποδημίας, σγουρό μελισσοβότανο της μνήμης, που το φυσό κι έρχονται σμήνωση σκιές, στη βουηρή και ψέλη του κορμιού μου, κάνοντας το πικρό γλυκό τον κόσμο μέλι. Πανίδα μου, πατρίδα μου, αϊθαλή αγρίμια και φιλοβόλα χρώματα της νύχτας, ισόβια παραμυθένια μου σταθήκατε με τάσπρο δόντι πεινασμένων λύκου, το κανηλί της αλυπούς, τον γκρίζο της αρκούδας, κραυγές, σκουξίματα και αίμα, με χιόνι φεγγαρόφοντο και πάχνια στροφενγιάς, ραντίζοντας το μακελιό της φύσης, κάνοντας τα μονά ζυγά δικοτυλίδωνο τον κόσμο. Γέννημα θρέμα του κι εγώ, βορρά της μνήμης, άθυρμα της αγάπης, άλλοτε πάνωπλος από φωνές και βλέμματα και άλλοτε θαμπός θερισμένος, χωρίς το ψήθυρο μιας καλαμιάς. Και τι να πω για τη ζωή. Τη ζω, με ζώνει, με πονάει, και τι να πω για την αγάπη. Δεν την σπούδασα, την ξέρω από στήθος, κι αν απαγγέλω έναν ίαμβο χλωρό, εκείνη τον ποτίζει νύχτα μέρα, κι αν της μιλώ ελληνικά, μόνον αυτά καταλαβαίνει, στη μουσική τους μοναχά χορεύει, με τον αυλό, τη λύρα, το κλαρίνο. Πατρίδα μου, ασπίδα μου, και δόρυ εχμηρός το στήθος, παίρνω το αίμα, αίμα μου, και σε γυρεύω στον κάτω κόσμο, στον απάνω, άφαντης στις πολιτείες στα χωριά σου, άχνα και λέω δεν υπάρχεις, σονειρεύτηκα, και αχειροποίητη σε χτίζω με το ράμφος μου. Αλλά το φως με διαψεύδει πάλι, μια μέρα στις Μυκήνες, την άλλη στην Κασιόπη, κατά μεσήμερο αγγίζοντας τοπία συλλημένα και πρόσωπα αγνώριστα από την τύρβη των αιώνων ή φαίνοντας άλλες μορφές στον διάφανο αέρα και ο τόπος γράφεται ξανά βουνό-βουνό και δέντρο-δέντρο και η θάλασσα φυλάει τη φτέρνα του και η μνήμη οχιά που με δαγκώνει και λέω ναι, εδώ, στο φως, θανάτωσέ με. Γιατί το φως θα μας δικάσει κι αλίμονο σε όποιον φοράει ματογιάλια. Ακολουθώντας παρόμοια ποιητική με τους άλλους ποιητές της ενδοχώρας, ο από την Πέρδικα της Ασπρωτείας καταγόμενος Γιάννης Αρκάδης, κυρίως τα ποίηματά του που αναφέρονται στα μέρη καταγωγής του και τις μνήμες του από αυτά, παρουσιάζει έναν κόσμο όπου επιβιώνει ο μύθος και ο θρύλος, ένα κόσμο σε αντίστοιξη με τον σύγχρονο κόσμο της Μεγαλούπολης. Ο Γιάννης Αρκάδης, στα ποίηματα που ακολουθούν, θέτει τα διευρυμένα όρια του γενέθλιου τόπου του, συζητά ζητήματα ιστορίας, το πέρασμα της ιστορίας από το βίωμα στην ιστορία με Γιώτα Κεφαλαίου. Αώος, άραχθος, αχαίροντας, καλαμάς και λούρος, διενυκτερεύοντα φαρμακεία της πατρίδος. Βορειοδυτικά. Τέλειωσε ο κατακλυσμός. Η στάθμη κατεβαίνει λίγο-λίγο. Σμόλικας, Γράμμος, Γκαμίλα, Τζουμέρκα, Νεμέρτσικα, Λάκμος, Τόμαρος, Μουργκάνα, Κουρίλας, κατάρτια της πατρίδας πετρωμένα. Η μνήμη μου γεμίζει καλαμιώνες. Η σκιά που γλύφει την πλαγιά είναι των σκοτωμένων ακτινογραφίες. Κρίσιμο σημείο της αυγής η αδενοπάθεια των ορυχείων. Άδειος φαντάρος στην πλατεία, πιο μακριά δεν έχει. Τι άγριος και ο έρωτας των βάτων, τι φλόγα δίνει, Θεέ μου, κλινικά είπαν πως είναι υπηρώτης. Βράδυ στο Πόποβο.
Ο Δήμο Τσάκος ξεκίνησε τη μέρα με ένα ήσυχο τρομερό, σαν με ένα βήχα τρομερό, σαν άσκαζαν χειρομπομπίδες μέσα του, σαν άβαζε μπροστά το ορυχείο, αντάρτης, δούλευε τη μέρα στα βουνά, το βράδυ στο καφενείο με τους άλλους. Ξεκόλαγαν τα χρόνια από πάνω τους, τις αιμοβόρες βδέλες και τα ρίχναν στο μάρμορο και τα ονομάτιζαν. Άκουε το χωριό κάτι παράξενες λέξεις που χτύπαγαν μέσα στα καταγόγια και άκουγε τα πατώματα πως χάσαμε. Πως χάσαμε να αφήσω, είπα, το πόδι μου να πάρω το ντουφέκι. Ακούγονταν τα χέρια να χτυπάνε, ο ήχος του κορμιού που σκίζεται, γυάλιζαν λάμες, έφεγγαν βουγκιτά, θολά ξημέρωμα πέρναγαν οι γυναίκες, καθάριζαν τα αίματα. Να μην τα γλύψουν τα σκυλιά και μάθουν τους ανθρώπους. Μακριά στην πόλη, ο γιος του Δημοτσάκου μεταπτυχιακά έκανε στον εμφύλιο. Τέλος, με ανάλογη οπτική με αυτήν του Γιάννη Ζαρκάδη και ο σχεδόν συνομήλικός του Βασίλης Νητσιάκος. Ο Νητσιάκος σηματοδοτεί τα όρια του ποιητικού του τόπου, όπου οι θρύλοι, οι μύθοι και οι παραδόσεις, η ιστορία και η βίωσή της εξακολουθούν να λειτουργούν. Παρουσιάζει στις μέρες μας μια υπηρετική πραγματικότητα που εξακολουθεί να υπάρχει κρυμμένη πίσω από την πρώτη θέαση των υποψίας του περαστικού, πίσω από την πρώτη ανάγνωση των υποψίας του αναγνώστη. Τη δική μου Εγνατία θα σας δείξω, αυτή που έγινε κομμάτια όπως η πρόγονή μου. Αυτή την Εγνατία θα μαζέψω με τη χούφτα για να τη βάζω περατίκη σε εκείνους που θα αναγκαστούν σε μαύρο διάβα απροσάρμοστο. Και όταν τελειώσει, να τελειώσω πυλός στον ίδρωτα, οπλία λόγου, προσμένοντας το βρόχινο νερό τα πρίλη, περιμένοντας κι όποιον διψάσει παρελθόν να τον ποτίσω. Η στράτα. Για να διαβείς εδώ ψηλά, αλαθροπάτης γίνε. Επήρα βασιλική τη στράτα, δίχως να είμαι βασιλιάς. Μολυβδοσκέπαστη δοβρά, τσίπιανε βαλιακάλτα και ρίχτηκα κι απόκαμα προς τη Μακεδονία. Σε καλτερίμια τα χνάρια σου έψαξα παρθένα ιστορία. Πατημασές δεν έβρισκα, μ' άκουγα τα πατήματα, αχούσαν πέταλα χρυσά καρφιά μαλαματένια και ζήγησα τη μνήμη μου κι έπεσα πέτρα χάμου. Ξαλάφρωσα στον ύπνο μου. Αρχόντισα από το Μέτσοβο σιγά μου ψιθρίζει. Για να διαβείς εδώ ψηλά, αλαφροπάτης γίνε. Ρέματα. Πόση Κωνσταντίνη, πόσα πείματα, χτισμένα βλέμματα, πόσα υφαντά, αδέρφια και ξαδέρφια, φιλές, κοτσίφια, ρέματα. Αδέρφια μου Γιάννη και Γιώτα, ο ένας από το Πόποβο, η άλλη από τη Μάνη, κεντρικές ιδέες και φαρμακεία πατρίδες, από τον Τσαμαντά του Μιχάλη ως το Σιράκο του Κρυστάλλι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και λυπόμαστε που σας κουράσαμε, αλλά ευχαριστούμε. Πρώτα πρέπει να πω τον κύριο Νάκο για τις επαγγελίες, τον κύριο Ζώτο για την παρουσία του και βέβαια τον Χρήστο Δανιήλ, διδάκτορα νεοελληνικής φιλολογίας, που συνδύασε με την ενότητα, την εντοπιότητα με τον υπερρεαλισμό, την ενδοχώρα και την έντον χώρα των ποιητών.